Εντάξει, θα τα πούμε με ηρεμία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε έτσι μια συμβουλή εν ώψη Πάσχα. Ποια είναι η εικόνα που αποκομίζεται έτσι μπαίνοντας στα εσωτερικά έτσι, της υπηρεσίας? Δυστυχώς αυτό το διάστημα κλείνει το τρίμηνο των συμβασιούχων που είχαν πάρει παράταση για να μείνουν στην υπηρεσία. Εάν δεν έχουμε μέχρι την Παρασκευή μια ανακοίνωση από την κυβέρνηση για τον διαγωνισμό που τρέχει τώρα στον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των νέων ανθρώπων, θα έχουμε, ειλικρινά σας λέω, πρόβλημα. Εύχομαι τη Δευτέρα, όπως μας υποσχέθηκε ο Υπουργός, να έχουμε ανθρώπους στην υπηρεσία. Εάν δεν έχουμε... Η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη για να μπορέσει να τα βγάλετε πέρα. Θα είναι δύσκολα για όλους, ναι, διότι από τα 7 απορριμματοφόρα που δουλεύουν αυτή τη στιγμή θα πέσουμε στα 4, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε σχεδόν στο μισό. Θα προσπαθήσουμε βέβαια εμείς με όποιο τρόπο να μην μείνουν σκουπίδια στην πόλη και στα χωριά εννοείται, αλλά θα ήθελα και ο κόσμος να βοηθήσει αυτές τις μέρες. Εύχομαι να μην είναι πολλές οι μέρες που θα έχουμε κενό, να μην πετάνε σκουπίδια ανεξέλεγκτα στους δρόμους και να μην κατεβάζουν και πολλά σκουπίδια στους κάδους. Δηλαδή να μετριάσουμε λίγο τον όγκο των απορριμμάτων για 2-3 μέρες. Δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό και εύχομαι να μην είναι, το ξαναλέω. Αλλά αν τυχόν ανακοινώσουμε την Παρασκευή ότι θα έχουμε μειωμένο προσωπικό και ναι, τα απορριμματοφόρα θα είναι λιγότερα. Πόσα άτομα θα φύγουν έτσι αυτή την περίοδο? 10 άτομα θα φύγουν και φανταστείτε ότι τα 7 απορριμματοφόρα θέλουν 14 άτομα για να δουλέψουμε και μας μένουν μόνο 8. Γι' αυτό θα δουλέψουν και μόνο 8 απορριμματοφόρα. Γιατί το προσωπικό μένει στα 8 άτομα. Δυστυχώς. Μάλιστα. 4 απορριμματοφόρα από τα 7 λοιπόν. 4 από τα 7 θα δουλέψουν και ζητάω λίγο έτσι την κατανόηση του κόσμου να βοηθήσουμε όλοι μαζί για μας πάλι έτσι, για να μην έχει πόλη όγκο σκουπιδιών που δεν θα μπορεί να μαζευτεί. Άρα λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή ας σεβαστούμε έτσι αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες και να πούμε ότι και το καινούργιο προσωπικό που θα έρθει θα χρειαστεί και εκείνο μια-δυο μέρες μέχρι να μπορέσει να οργανωθείτε μάθουν έτσι και τι... μια-δυο μέρες. Δηλαδή αν την Παρασκευή βγει ανακοίνωση και έρθουν τη Δευτέρα οι πίνακες στο Δήμο θα ξεκινήσουμε αμέσως από την Τρίτη. Αλλά αν βγουν, θα πιάσουν δηλαδή δουλειά την Τρίτη οι άνθρωποι. Ναι, βέβαια, αναγκαστικά. Αν όμως έρθει η ενημέρωση τη Δευτέρα, Παναγία μου, εύχομαι να έρθει, το λέω τώρα έτσι, τι να σας πω, να έρθει τη Δευτέρα, θα πάμε Τρίτη. Αν έρθει την Παρασκευή θα πάμε μέσα στη Δευτέρα, οπότε δεν θα έχουμε κενό. Σε κάθε περίπτωση ας είμαστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις ημέρες. Ναι, αυτό το ζητάω, κάνω έκκληση και όχι μόνο για μας, για την υπηρεσία, για όλο τον κόσμο, γιατί όλοι μας μένουμε σε αυτή την πόλη, σε αυτό το Δήμο και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο τέλος πάντων και εύχομαι να μην είναι για πολύ μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, ξεκινά ένα διήμερο συνέδριο της, από αύριο, 29 του μηνός και στις 30, από τον ΕΣΔΑΚ, έτσι. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Ξέρετε, να πούμε και στον κόσμο γιατί ακούνε ΕΣΔΑΚ, μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν τι είναι ο ΕΣΔΑΚ. Είναι ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Θα κάνει λοιπόν ένα συνέδριο, ένα διήμερο συνέδριο στο Ηράκλειο με θέμα τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων και την πορεία προς την κυκλική οικονομία. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Η κυκλική οικονομία τώρα είναι ένας καινούριος όρος που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αντί να κάνουμε μια απλή ανακύκλωση, που όταν λέμε ανακύκλωση σημαίνει απλά απορρίμματα, έτσι... η κυκλική οικονομία λοιπόν σημαίνει ότι ανακυκλώνω, σημαίνει είπαμε ότι τα πράγματα, τα απορρίμματα τα βλέπουμε σαν μελλοντικά σκουπίδια. Όλα τα πράγματα που ανακυκλώνουμε μάλλον τα βλέπουμε σαν μελλοντικά σκουπίδια. Έτσι και όχι σαν μια ευκαιρία πούμε, να δημιουργήσουμε κάτι από την αρχή. Η κυκλική οικονομία τώρα σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τα ανακυκλώσιμα είδη που θα κάνουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή θα φτιάξουμε ένα καινούριο προϊόν και αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε ένα καινούριο, ένα νέο κύκλο ζωής σε αυτό το προϊόν. Αντί λοιπόν να τα πετάμε όλα τα ανακυκλώσιμα, θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσω και εγώ το συνέδριο για να δω τι θα πούνε οι δήμονες και αυτοί που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι της κυκλικής οικονομίας. Και θεωρώ ότι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα μετά το τέλος του συνεδρίου. Εγώ απλά τώρα επιγραμματικά σας λέω τι σημαίνει κυκλική οικονομία. Υπάρχουν ήδη σε αρκετές χώρες και στην Αμερική και στη Γαλλία που προχωράνε και χρησιμοποιούν όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα ήδη, τα παλιά ήδη, ας πούμε. Φανταστείτε ότι μπορούν από το μέταλλο που κάνουν τα αυτοκίνητα, που γίνονται τα αυτοκίνητα, να το πάρουν, να το ξαναχρησιμοποιήσουν και να φτιάξουν ένα καινούριο αυτοκίνητο. Ή ας πούμε τώρα στην Ιαπωνία διάβαζα κάπου ότι όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αντί να, επειδή δεν έχουμε και χρήματα, αντί να πάμε να πάρουμε ένα καινούριο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα λάπτοπ ή δεν ξέρω ό,τι άλλο, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που τα λένε ιατρία, ας πούμε, χρησιμοποιούν ένα ιατρικό όρο, και οι επιστήμονες, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σου φτιάχνουν τον παλιό σου ηλεκτρονικό υπολογιστή με κάποια παλιά ανταλλακτικά, μεταχειρισμένα μάλλον ανταλλακτικά, και σου δίνουν το λάπτοπ σου, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καινούριο. Με λίγα λόγια, άρα κάτι που σε πρώτη φάση μπορεί να φαίνεται άχρηστο. Άχρηστο, αυτοί το παίρνουν, το χρησιμοποιούν και το κάνουν καινούριο. Οπότε εξοικονομούμε χρήματα. Οπότε θέλουν λοιπόν να προχωρήσουν σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να μην τα πετάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, απλά να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε καινούργια προϊόντα. Και αυτό φαντάζομαι ότι δεν θα λένε μόνο για το χαρτί, για παράδειγμα, ή το πλαστικό, έτσι. Μιλάμε για μέταλλο, δηλαδή μπορούμε, ας πούμε, από μέταλλο να βγάλουν λίπασμα. Τέτοια πράγματα. Δεν σε νέες τεχνολογίες, ναι, λοιπόν. Ναι. Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε και να μας πείτε. Θα πούμε μετά τα συμπεράσματα, μετά το τέλος του συνεδρίου, να πούμε πιο αναλυτικά πράγματα, σε τι θα καταλήξουν και τι ακριβώς θα πούνε, τέλος πάντων. Μάλιστα, ως Δήμος Ιεράπετρας, τώρα με τον ΕΣΔΕΚ, είχατε μία συνάντηση πριν με κάποιο διάστημα, δεν κάνω λάθος, υπογράφηκε μία σύμβαση. Εκεί με το ΣΜΑ, εδώ με το χώρο μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, για τη μεταφορά τους στο ΣΥΤΑ του Αγίου Νικολάου. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες εκεί με τον ΕΣΔΑΚ που θα τις δούμε στη συνέχεια. Θέλω να πω τώρα τίποτα, γιατί θέλω να κάνω και μια συνάντηση με τον κύριο Μαμουλάκη τώρα το διήμερο που θα πάμε στο Ηράκλειο. Έχουμε κάποια θέματα εκεί, θέλουμε τη συντήρηση του ΣΜΑ. Κάνει να μας δώσουν ένα press container ακόμα, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα και το έχουμε άμεση ανάγκη. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος σε όλες αυτές τις εκκρεμότητες, για να μην στεναχωρηθούμε ούτε εμείς, ούτε εκείνοι με την συμπεριφορά μας στη συνέχεια, γιατί θα είναι λίγο αυστηρή. Μάλιστα, ετοιμάζεστε δηλαδή. Ναι. Άρα λοιπόν, εντάξει, ζητάτε τη συντήρηση τους μάλλα και ένα press container, μας λέτε. Θα μας βοηθήσει στη μεταφορά των απορριμμάτων στο ΣΥΤΑ του Αγίου. Διαφορετικά θα δείτε πώς θα το χειριστείτε, αν δεν υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Ναι, θα είμαστε λίγο αυστηροί. Ωραία, άρα φορτωμένο το πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Και ωραία. Είπαμε νωρίτερα για ανακύκλωση εδώ στην Ιεράπετρα, έτσι εικόνα που αποκομίζεται, ποια είναι, ότι οι γεραπετρίτες κάνουν να κυκλώνουν. Δυστυχώς έχουμε συνείδηση. Προβλήματα και στην ανακύκλωση. Θα μάθουμε όμως σιγά σιγά, δεν απογοητεύομαι. Ο κόσμος δυστυχώς, εντάξει, δεν θέλω να προσβάλλω, να λέω ότι δεν έχουμε παιδεία και τα ίδια και τα ίδια. Θεωρώ ότι με λίγη περισσότερη προσοχή ο κόσμος θα μάθει να ανακυκλώνει. Γιατί δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε 100% ούτε 80% μπορώ να πω στο να ανακυκλώνουμε σωστά. Δυστυχώς η εικόνα είναι λίγο απογοητευτική, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με όλα αυτά που γίνονται, με τα συνέδρια, με τις ενημερώσεις, με τις ανακοινώσεις που θα βγάζουμε στη συνέχεια, θεωρώ ότι θα μάθει ο κόσμος να ανακυκλώνει σωστά και να διαχειρίζεται σωστά τα απορρίμματά του. Μήπως χρειάζεται να τον ευαισθητοποιήσουμε και λιγάκι? Θεωρώ ότι με κάποιες δράσεις μετά το συνέδριο τώρα του ΕΣΔΑΚ στο Ηράκλειο, έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε προγραμματίσει να οργανώσουμε και εδώ μία ημερίδα όσον αφορά την διαχείριση και των ανακυκλώσιμων και των γενικά των απορριμμάτων, να προχωρήσουμε και στην κομποστοποίηση, που είναι κάτι βασικό για μένα, θεωρώ, για τα οικιακά, όλα αυτά τα βιοαπορρίμματα, τα βιολογικά απορρίμματα.
καταστήματα που βγάζουμε από το σπίτι μας, είτε από τα εστιατόρια μας, είτε από τους κήπους μας, μπορούμε να προχωρήσουμε στην κομποστοποίηση ατομικά ο καθένας στο σπίτι, τουλάχιστον όσοι έχουν μονοκατοικίες και έχουν χώρο για να βάλουν ένα απλό κομποστοποίητη. Θα κάνουμε λοιπόν μια ημερίδα τέτοια να ενημερώσουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Είχε γίνει και παλιότερα. Οπότε θεωρώ ότι με κάποιες τέτοιες ενέργειες, με ενημερώσεις, με ανακοινώσεις, με ημερίδες και όλα αυτά, θεωρώ ότι θα μάθει ο κόσμος κάποια περισσότερα πράγματα και θα ευαισθητοποιηθεί περισσότερο και για το δικό του το καλό. Το ξαναλέω αυτό, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα δεν κάνουμε καλό στο Δήμο. Κάνουμε καλό σε εμάς που ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε θεωρώ με λίγη καλή προσπάθεια όλοι μας. Θα βοηθήσουμε σε αυτό. Κάποια προβλήματα που υπήρχαν εκεί στο θέμα της ανακύκλωσης στο Ηράκλειο έχουν με τους ανθρώπους εκεί που είχαν προχωρήσει και κινητοποιήσεις και τα λοιπά, έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτά λειτουργεί κανονικά, δηλαδή το επόμενο στάδιο της αποκομιδής και τα λοιπά και μεταφοράς. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προχωράει κανονικά. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλο πρόβλημα μεγαλύτερο στο μέλλον. Ωραία, και να κλείσω. Ήταν εδώ ο κύριος Ιωάννου από την Διεύθυνση Δασών, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Πρόκειτο να κάνω μια επίσκεψη στη Χρυσή. Δεν ξέρω αν είχατε... Ναι, είχαμε μια μικρή συνάντηση, επειδή τελικά δεν τα κατάφερε λόγω καιρού να πάει στο νησί με κάποιον συνεργάτη του. Απλά ήθελα να επισκεφτούν το νησί, επειδή ξέρετε ότι υπάρχει σε κρεμότητα τώρα τα πρωτόκολλα κατεδάφισης στην Αποκεντρωμένη, και ήθελα απλά να δουν τον όγκο εργασίας για να προγραμματίσουν το προσωπικό που θα έρθει και πόσες μέρες θα χρειαστεί για να κάνουν αυτή την εργασία στο νησί. Αλλά θα γίνει με το που θα αλλάξει ο καιρός, δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία θα μεταβούν στο νησί για να δουν όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί μας είπαν ότι πριν να τελειώσει ο Απρίλης πρέπει να έχει τακτοποιηθεί αυτό για να είναι καθαρό το νησί με την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα θέλετε να πιέσετε σε αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί ξεκινά. Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει στη διαδικασία αυτή. Να απομακρυνθούν τα υλικά δηλαδή των κατεδαφίσεων. Όχι μόνο να κατεδαφιστούν, αλλά και να απομακρυνθούν να βγουν έξω. Διότι το να κατεδαφιστούν είναι το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο είναι να γίνει η μεταφορά τους, η αποκομιδή τους. Οπότε εκεί υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος να βοηθήσει, να στηρίξει την προσπάθεια αυτή της αποκεντρωμένης. Για να δούμε, θα είμαστε έτοιμοι έτσι στο νησί, δεν ξέρω πότε προγραμματίζονται. Πάντως θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι. Εύχομαι να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό της καθαριότητας. Έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνει. Θα γίνει στις 10 νομίζω Απριλίου, έχει ανακοινωθεί ο διαγωνισμός. Θα βγει τώρα όπου να είναι. Από ό,τι έμαθα δηλαδή από την υπηρεσία, πρέπει να βγει στις 10 του Απρίλη. 10 Απριλίου η δημοπράτηση των καντινών και των ομπρελοκαθισμάτων. Όχι, καθαριότητα μιλάω. Για την καθαριότητα. Ό,τι αφορά το Δήμο μας. Τα υπόλοιπα τώρα θεωρώ ότι η κτηματική το προχωρεί. Νομίζω ότι έχει γίνει η επιτροπή που θα κάνει το διαγωνισμό. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα καθυστερήσουμε και από αυτή την πλευρά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εντάξει, εγώ απλά θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα να έχουμε με υγεία, με μια καθαρή πόλη, ένα καθαρό περιβάλλον και εύχομαι να πάνε όλα καλά για όλους μας.